μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης από τον ομίατρο Καβάλας, κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, σε συνεργασία με το Σωματείο Καφεσιθοπολών Ομού Καβάλας και το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση και του Προέδρου του Σωματείου Καφεσιθοπολών, του κύριου Γιώργου Βαφίδη, υπήρξε πολυπόθετη για ακόμα μια φορά ενημέρωση από τον κύριο Παπαδόπουλο σχετικά με τα νέα δεδομένα που πρέπει να εφαρμοστούν στα καταστήματα εστίασης. Πρέπει να τονιστεί ότι οι επαγγελματίες της εστίασης ξεκαθαρίζουν ότι καταλαβαίνουν απόλυτα την κατάσταση σχετικά με τον COVID-19, την κρισιμότητα και τη σπουδαιότητα της μη εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο, αυτό που ζητούν είναι κατάλληλη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για να μπορέσουν και αυτοί να εφαρμόσουν με απόλυτη ακρίβεια για το καλό της δημόσιας υγείας τα νέα μέτρα. Πρέπει να τονιστεί ότι καταλαβαίνουν απόλυτα την κατάσταση που έχει προκύψει και με τα δύο πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε δύο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καβάλα και ξεκαθαρίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι να εφαρμόσουν με απόλυτη ακρίβεια τον νόμο και φυσικά να σεβαστούν τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα της κατάστασης. Της κατάστασης που επικρατεί στα πλαίσια της υγείας λόγω του COVID-19 και των νέων δεδομένων που δημιουργούνται πλέον στους τρόπους λειτουργίας των χώρων μας, των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσκαλέσαμε εδώ τον πλέον ειδικό για το συγκεκριμένο θέμα, τον νομίατρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, να μας διαφωτίσει στην κυριολεξία, να μας υποδείξει κάποιες συστάσεις που αφορούν καθαρά τον τρόπο λειτουργίας των χώρων μας, να λύσει κάποιες απορίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, ώστε να βρεθούμε αρρωγή μεταξύ μας στους διαφορετικούς ρόλους που εκπονούμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την αγορά, σε αυτή την οικονομία, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ήρθαμε για μια ακόμη φορά να βρεθούμε εδώ και βέβαια και μετά τις τελευταίες, τα τελευταία γεγονότα με τις παραβάσεις οι οποίες εντοπίσαμε και υποβλήθηκαν και κυρώσεις σε κάποια καταστήματα. Πάντοτε, όταν έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε, να πούμε, να ενημερώσουμε, να συνεργαστούμε, δεν την αρνούμαστε. Ούτε την αρνηθήκαμε ποτέ. Και όπως γνωρίζετε και το έχω και δημοσίως, το είχα πει πάρα πολλές φορές, το πρώτο διάστημα και την πρώτη εβδομάδα, ειδικά μετά την έκδοση της τελευταίας ΚΙΑ, η οποία ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα και έχει και τις κυρώσεις αυτές, τις γνωστές, περάσαμε από αρκετά καταστήματα, όλα είναι αδύνατον, έτσι, για να πούμε, τις ατέλειες, να πούμε πώς πρέπει να γίνουν. Σε κάποια από αυτά που μπήκαν οι κυρώσεις είχαμε ξαναπεράσει. Είχαμε βρεθεί με τους προέδρους των ομοσπονδιών και των εστιατόρων και των καζεφυσικοπολών και άλλους εκπροσώπους, όπου τους ενημερώσαμε, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να ενημερωθούν τα εκατοντάδες καταστήματα που υπάρχουν σε όλο τον νομό, οπότε κινηθείτε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είπαμε όμως, και ποτέ δεν το σταματήσαμε να το λέμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Αυτή η οικία και γενικά όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται άμεσα, διότι η κατάσταση δεν πρέπει να ξεφύγει. Και είναι μέτρα τα οποία λαμβάνονται προληπτικά, όχι κατασταλτικά. Και μάλιστα προσανατολίζονται, αν τα δείτε, στην κατεύθυνση της διάταξης του καταστήματος. Όχι στο αν υπάρχει πολλής κόσμος ή όχι. Διότι ακούστηκε και αυτό, ότι ξέρετε, όντως, αυτά τα καταστήματα όταν έγινε ο έλεγχος δεν είχαν πελάτες, είχαν λίγους πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, η οικία ή ο νόμος δεν λέει αν βρεις πολλούς μαζεμένους, βάλει κυρώσεις, αλλιώς όχι. Λέει, οι κυρώσεις μπαίνουν στο πώς είναι η διάταξη, τι αναλογία καθισμάτων έχεις, πότε απόσταση έχουν μεταξύ τους τα τραπεζοκαθίσματα, αν λειτουργείς ή δεν λειτουργείς μπαρ. Όλα αυτά εδώ πέρα έχουν αφορά τη συγκρότηση. Και όταν η συγκρότηση δεν είναι καλή, σημαίνει ότι προδιαθέτει σε κάποια στιγμή να μαζέψεις κόσμο, να υπάρχει συγκροτισμός και μετά να έχεις πρόβλημα. Τα φαινόμενα αυτά που είδαμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με τους εκατοντάδες να είναι μαζεμένοι, η επιβολή κυρώσεων εκ των υστέρων είναι αργά. Γιατί αν εκεί υπήρχε ένας με κοροναϊό, το είχε μεταδώσει σε δεκάδες. Και μπορεί να έχει συμβεί. Ο σκοπός είναι να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Όχι να τις έχουμε και να δούμε κατασταλτικά εκ των υστέρων. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι όντως αναγνωρίζουμε και εμείς, διότι δεν είμαστε από άλλο κόσμο, ότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά.
και ότι οι ποινές είναι εξοντοτικές. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν είχα συναντήσει, υπάρχουν κυρώσεις για τα τρόφιμα, υπάρχουν κυρώσεις για τα καταστήματα και παλιότερα, με την ανάπτυξη τραπεζοκρατισμάτων, αν υπερβαίνει, αν έχει ουσιώδεις τροποποιήσεις, για το κάπνισμα. Ποτέ δεν ήταν τόσο αυστηρές, ειδικά από την πρώτη παράβαση. Μεγάλα πρόστιμα και κλείσιμο καταστήματος. Δυστυχώς όμως, όταν βρίσκεις παράβαση, είσαι αναγκασμένος να πας με αυτά που λέει ο νόμος και με βάση τους πίνακες που έχει. Και βγαίνουν στάνταρ αυτά. Δεν είναι στο χέρι σου να πεις, δεν θα επιβάλλω, ξέρω εγώ, 10.000, θα επιβάλλω 1.000 ευρώ. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε.